Επιστρέφουμε και πάλι με το Ζάνιο Radio στο ραδιοφωνικό σταθμό του Vox στους 103,3 μεγακύκλους. Και τώρα έχουμε μαζί μας την Αλεξάνδρα Μητσιάλη και τον Σπύρο Γιαννακόπουλο. Είναι δύο συγγραφείς οι οποίοι έχουν έρθει σήμερα να μας μιλήσουν. Πάλι μαζί μας έχουμε τα κορίτσια από τη συντακτική ομάδα της Αμαλιάδας Ζάνιο News, την Αναστασία και τη Φεύρο. Και πριν ξεκινήσουν τα κορίτσια, εγώ να σημειώσω ότι την κυρία Αλεξάνδρα τη θυμάμαι πάρα πολύ παλιά. Είχε έρθει, καλά όχι πάρα πολύ παλιά, εντάξει, όταν ήμουν εγώ στο γυμνάσιο, να παρουσιάσει το βιβλίο της Ξυπόλυτοι Ήρωες, το οποίο δεν κατάφερα να το διαβάσω ακόμα. Και το ομολογείς. Πρέπει να λέμε την αλήθεια, ειλικρίνεια. Αλλά τώρα που το θυμήθηκα και αναπόλυσα έτσι λίγο τα παλιά που ήμουν πιο μικρός κι εγώ, θα το διαβάσω. Το υπόσχεσαι? Υπόσχεση. Okay. Του χρόνου θα σας μιλήσω για το βιβλίο. Αλλά να περάσουμε τώρα στην Αναστασία. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο λόγος που ξεκινήσατε να γράφετε λογοτεχνικά βιβλία. Εμένα. Εγώ είμαι ο Σπύρος, παρεμπιπτόντως. Χάρηκα, Αναστασία. Γεια σας. Ο λόγος που ξεκίνησα να γράφω λογοτεχνικά βιβλία είναι ότι δεν ξέρω ακριβώς γιατί ξεκίνησα να γράφω λογοτεχνικά βιβλία. Γιατί δεν ξέρω, είναι και λογοτεχνικά τα βιβλία. Αλλά με εγώτευε πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολλές ιστορίες. Δηλαδή λατρεύω τις ιστορίες, είτε ιστορίες είναι μέσα από τα βιβλία, είτε από τον κινηματογράφο, είτε από τα κόμικ. Και κάποια τραγούδια λένε ωραίες ιστορίες και μ' αρέσουν πάρα πολλές ιστορίες. Μ' αρέσουν πολύ τα αφαγηματικά τραγούδια, δηλαδή οι μπαλάντες. Να ζητήσω ένα παράδειγμα πριν συνεχίσει. Ναι, έχω μεγάλη τραγούδι. Ένα τραγούδι που ναι, έτσι είναι αφηγηματικό. Και έγραψε και βιβλίο μετά αυτό το τραγούδι. Α, ακόμα καλύτερα. Ναι, είναι το Yosemite Battles the Pink Robots. Δεν το έχω ακούσει. Δεν πειράζει. Είναι το Flaming Lips, δηλαδή η Yosemite πολεμάει τα ροζ ρομπότ. Η Yosemite ξέρει καράτε. Έχει τρομερές λαβές. Καράτε τσόπς. Τρομερή τεχνική καράτε. Ναι, ναι. Και μάλιστα είχα πάει να δώσω το συγκρότημα στο Άμστερνταμ και ήταν ο κόσμος ήταν εντυμένος καρατέκα. Α, πάρα πολύ ωραίο. Και πάνω στη σκηνή σκάσανε και ροζ ρομπότ, αλλά εντάξει ήταν φουσκωτά. Ολόκληρο σοου. Ναι, ήταν σοου, ήταν σαν ροκ όπερα το συγκρότημα αυτό. Ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ εμένα αυτά. Ναι. Και για να επανέλθω στην ερώτηση, ξεκίνησα σιγά σιγά να γράφω τις δικές μου ιστορίες, μέχρι που κάποια στιγμή γίνανε συγκεκριμένα διηγήματα και μετά τα διηγήματα γίνανε και μυθιστορήματα, και πλέον γράφω αυτά τα βιβλία και μ' αρέσει πολύ που συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω να απάντησα, αλλά κάπως έτσι. Okay. Το ένα έφερε το άλλο, εννοείται. Ναι, ότι σιγά σιγά πήγα στο να γίνω τα βιβλία και να μου δίνει χαρά να με γεμίζει αυτό το πράγμα, αυτή η διαδικασία. Πάρα πολύ ωραία. Τι σας εμπνέει συνήθως για ένα βιβλίο? Με ψιλοκλέβω, αλλά το λέω ότι εμπνέομαι από άλλα βιβλία. Δηλαδή διαβάζω άλλα βιβλία. Εντάξει, δεν κλέβω. Είχαμε παρόμοια συζήτηση και χθες αυτό. Να παρέμβω. Ναι, βέβαια, άλλη μόνο. Κοίτα, το είπε και ο Μπρέκοβιτς. Όλοι οι σπουδαίοι μουσικοί αυτού του κόσμου κλέβουν. Ναι. Αν είναι ειλικρινείς, πρέπει να το παραδεχτούν. Ναι. Γιατί πάντα και στη λογοτεχνία ξεκινάς με τα λόγια των άλλων. Ναι, ναι. Μέχρι να γεμίσει το δικό σου μπαούλο με τα λόγια των άλλων, τις εικόνες των άλλων, το βλέμμα των άλλων και να αποκτήσεις εσύ τα δικά σου λόγια, ναι, που βγαίνουν μέσα από το ανακάτεμα όλων αυτών και μέσα από τις δικές σου επενδύσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Το είπε και ο Νεύτωνας. Για πες. Εγώ είδα μακριά επειδή στεκόμουν στους ώμους γιγάντων. Έτσι ακριβώς. Ναι. Οπότε ναι, δηλαδή εμπνέομαι πάρα πολύ από άλλα βιβλία. Και πάρα πολύ από όλα όσα είπα, από τις ταινίες, από τα κόμικ, από τη μουσική. Και από κάποιο πίνακα ζωγραφική, δηλαδή μπορεί να. Είναι κάποιοι πίνακες που είναι και. Δηλαδή ο Γκόγια έχει από πίσω. Ναι, Γκόγια για τον Γκόγια. Κάθε πίνακα του νομίζω ότι από πίσω έχει μια μεγάλη ιστορία. Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και το σπίτι του ιδιαίτερα που το είχε
επειδή έχω διαβάσει λίγο για τον Γκόγια, το σπίτι που έμενε, το οποίο το έχει ζωγραφίσει σε διάφορα σημεία, σε τείχους, σε πατώματα, μέσα στο τζάκι, θυμάμαι, είχε μια ζωγραφιά. Το ωραίο με τον Γκόγια είναι ότι δεν ήθελε να τα δείξει αυτά τα έργα. Τα έχει κρατήσει για το σπίτι, υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να τα δει κάποιος. Αυτό είναι το ωραίο και βάζει και ένα μυστήριο στην υπόθεση του Γκόγια. Okay. Δεν το ξέρω. Okay. Πότε ξεκινήσατε να γράφετε βιβλία? Το πρώτο διήγημα, να σου πω για διήγημα. Ναι. Να σου πω για διήγημα και μετά να πούμε για το βιβλίο. Ναι. Το πρώτο διήγημα ήμουνα 22 χρονών όταν το έγραψα. Είχα τη χαρά να το δω δημοσιευμένο στους ερευνητές της Καθημερινής. Mm. Αλεξάνδρα, είχαμε κάνει κάτι ως ερευνητές? Όχι. Όχι. Ναι. Okay. Συγγνώμη, έχω να κλείσει την μπάνκα. Να επανορθώσουμε. Γιατί είσαι υπεύθυνο, φίλε? Έκανα άρθρα και ρεπορτάζ. Και αυτό. Αλλά έκανα πιο πολύ. Αφού δημοσιεύτηκε αυτό το διήγημα, μετά συνέχισα να γράφω καλά διήγηματα και μετά έκανα κάποια ρεπορτάζ τύπου ποδοσφαιρικά, αθλητικά και πιο κινηματογράφο. Τέλος πάντων. Και μετά με τον καιρό. Δοκίμασα το πρώτο μου βιβλίο. Έφαγε ένα ρώτατο άκυρο, όλο δικό μου. Πέρασαν 10 χρόνια, ξαναπήρα το ίδιο βιβλίο. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν που μου έδωσε αυτό το άκυρο, γιατί δεν άξιζε να βγει. Και με τα χρόνια είχα αποκτήσει μια τριβή πάνω στη γραφή, οπότε αναγνώρισα τα λάθη. Υπήρχε πολύ μεγάλη φλιαρία, υπήρχαν κρυάδες, υπήρχε κάποια αδυναμίες πάρα πολύ στην αφήγηση. Τα οποία τα ξαναδούλεψα και δημοσιεύτηκε πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή το πρώτο μου διήγημα πριν από 20 χρόνια, το πρώτο μου βιβλίο πριν από 10. Ωραία. Μια μεγάλη χιλόπιτα μπορεί να οδηγήσει αργότερα σε μια πολύ ουσιαστική θέση. Ναι. Και αυτές πρέπει να τις τρώμε, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Αναπόφευκτα. Ναι, ναι. Θέλετε να μου απαντήσετε κι εσείς. Σε πιο απ' όλα. Πότε ξεκινήσατε να γράφετε βιβλία? Έχει πολλά χρόνια τώρα. Δεν πρέπει να γίνω πολύ σαφής σε σχέση με τις χρονολογίες. Ας πούμε από 10 μέχρι 70, κάπου εκεί ανάμεσα. Νομίζω είμαστε εντάξει μας. Ναι, ναι, ναι. Πολλά χρόνια πριν ξεκίνησα. Γιατί ξεκίνησα? Από μια μεγάλη ανάγκη που... Δεν είχε συγκεκριμένο σχέδιο, ούτε συγκεκριμένο στόχο. Δεν ξεκίνησα να γράψω ένα μυθιστόρημα, ούτε ένα διήγημα. Πώς ξεκίνησα να γράφω? Είχε περισσότερο τη μορφή ημερολογίου, ίσως η πρώτη γραφή. Και μετά σιγά σιγά την τοποθέτησα στον χρόνο, στον τόπο, έβαλα περισσότερα πρόσωπα. Αλλά ήταν μια μεγάλη ανάγκη. Κάτι σαν ηφαιστειακή έκρηξη, ας πούμε, κάπως. Δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε οπωσδήποτε να βρω ένα άνοιγμα. Ένα άνοιγμα. Και αυτό ήταν το άνοιγμα. Εγώ έχω μία ερώτηση και για τους δύο. Mm. Το να γράφετε βιβλία είναι η δουλειά σας ή το έχετε σαν χόμπι πιο πολύ? Νομίζω και για τους δύο ισχύει ότι έχουμε μία άλλη δουλειά. Στην Ελλάδα όσοι ζουν από τη συγγραφή είναι ελάχιστοι. Εκτός και αν, δηλαδή όσοι ζουν από τη συγγραφή, δηλαδή με από τα χρήματα που κερδίζουν εκδίδοντας βιβλία. Ναι. Εκτός και αν έχουν περιουσιακά στοιχεία, άλλες πηγές εισοδημάτων, έτσι, ναι, και μπορούν να... Κατά τα άλλα, πρέπει ωστόσο, να δουλεύεις. Ναι, δεν σημαίνει ότι το κάνουμε σαν χόμπι. Ναι, αλλά δεν είναι το χόμπι. Το κάνουμε με επαγγελματισμό. Αλλά έχουμε μια συνείδηση, έχουμε επίγνωση ότι δεν θα ζήσουμε. Δεν ξέρω, μακάρι. Αλλά, ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι θα ζήσουμε. Ναι, ναι, αυτό. Αλλά το κάνουμε με πολύ μεγάλη συνέπεια και επαγγελματισμό. Κοίταξε, αυτό το πράγμα θέλει σταθερότητα. Θέλει οργάνωση, θέλει κάποιο σχέδιο, ο ναι, καθένας ναι, το δικό του, ναι, ο αυτό που διαμορφώνει. Αλλά επίσης θέλω να πω ότι όσο δεν είναι χόμπι η συγγραφή, αλλά τόσο δεν είναι απλώς βιοπορισμός η δουλειά. Ειδικά για μένα, εγώ είμαι φιλόλογος, δουλεύω μαζί με παιδιά καθημερινά και δεν είναι απλώς βιοπορισμός η δουλειά μου. Είναι μια αγάπη, όπως είναι και η συγγραφή. Και αυτές οι δύο αγάπες ενώνονται πολλές φορές και σε κοινούς τόπους και σε κοινές πρακτικές. Έχουν πολλά κοινά. Ναι, έχουν πολλά κοινά αν τα αγαπάς και αν τα ενδιαφέρεις να τα εντοπίσεις. Ναι. Ναι, ναι, αυτό θέλω να πω.
Εδώ έχετε έρθει για να παρουσιάσετε κάποιο σας βιβλίο στα ή κάτι που κάνετε αυτή τη στιγμή. Και οι δύο, ναι. Να ξεκινήσω ο κύριος Σπύρος. Ο κύριος Σπύρος. Ο κύριος Σπύρος. Ναι. Έχω ένα μπεμπάκι, ένα βιβλίο που είναι λίγο ημερών, λέγεται το κύριος με αυτό κινούμε, δηλαδή ακόμα και αν κάποιο σχολείο δεν με κάλεσε για αυτό το βιβλίο, εγώ θα το παρουσιάσω. Ωραία. Με νοιάζει. Λέγεται «Περιπέτεια ενός υπότη». Είναι, το έχω δουλέψει, εγώ έχω κάνει το κείμενο είναι ελάχιστο και ως επιτοπλής και είναι σε άμεση συνεργασία με την εικονογράφηση που την έχει κάνει η Γεωργιά Ζάχαρη. Και είναι η ιστορία ενός υπότη, ο οποίος ψάχνει μια δεσποσίνη, φτάνει σε ένα πύργο, όμως εκεί τον περιμένει κάτι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Μπας και το αγοράσει κανένας. Μην το σποϊλάρουμε και το βιβλίο. Είναι για μικρά παιδιά, είναι για μεγάλα παιδιά. Πιστεύουμε, και το πιστεύουμε πολύ, ότι είναι ένα βιβλίο για όλες τις ηλικίες, δηλαδή από ένα παιδί 4 χρονών, από ένα παιδί που μόλις μαθαίνει να διαβάζει, μέχρι ένα βιβλίο που κάποιος θα μπορούσε να κάνει δώρο σε κάποια. Είναι all ages, θεωρούμε ότι... Τώρα με βάζετε σε ιδέες εμένα. Όχι, πρώτα θα διαβάσει τους υπόλοιπους φίλους, γιατί υπάρχει μια ιστορική σειρά στις αναγνώσεις και μετά... Θα προχωρήσει παρακάτω στις υπόλοιπες προκλήσεις. Ωραία. Να διαβάσω πρώτα ένα βιβλίο που είχα ήδη στο νου μου. Όχι, στους ξυπόλοιπους ήρωες. Δεν είναι κανένα. Έτσι κι αλλιώς το βιβλίο που θα διάβαζα τώρα είναι σκακιστικό. Έχει να κάνει με το σκάκι. Αυτό μπορεί να το συνδυάσει. Θα το διαβάζετε παράλληλα. Του Καμπαμπλάνκα θέλω να διαβάσω. Τη βιογραφία. Α, μ' αρέσουν οι βιογραφίες πάρα πολύ. Ήταν πολύ σπουδαίος σκακίστας. Σκακιστής μάλλον. Και ναι, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ σαν παιχνίδι. Και τώρα με όλη την παρέα μου έχουμε φύγει από τα video games τα πιο σύγχρονα και απλά πήγαμε στο πιο αρχαίγωνο ίσως παιχνίδι που υπάρχει στο σκάκι και είναι πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό και παρακολουθούμε ο καθένας στις σχολές του, υπάρχουν ομάδες, παρακολουθούμε έτσι να μάθουμε περισσότερα για το παιχνίδι. Μη βγαίνω άλλο εκτός θέματος. Όχι, δεν είσαι εκτός θέματος. Τα έξυπνα παιχνίδια συνδυάζονται με τα ωραία βιβλία, γιατί το κοινό τους είναι μια ποιότητα πνευματική. Το είχα σκεφτεί οπότε ποτέ. Είσαι μέσα εντελώς. Έτσι νομίζω. Ναι, και εγώ τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Λοιπόν, εγώ έχω έρθει εδώ για διάφορα βιβλία και για τους ξυπόλοιπους ήρωες που τους διάβασε το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο. Ολόκληρους. Ολόκληρους. Ούτε μία σελίδα δεν έχω διαβάσει. Γιατί αποκαλύπτεσαι με αυτόν τον τρόπο και εκτίθεσαι ανεπανόρθωτα. Σιγά-σιγά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, μ' αρέσει να εκτιάζομαι, εντάξει. Σε αρέσει να εκτίθεσαι. Να εκτίθομαι, ναι. Θα σε εκτιάσω εγώ του χρόνου να το έχει διαβάσει. Ωραία. Πήρα και το μάθημα της γραμματικής μου για σήμερα. Τι να σου κάνω, σου είπα ότι είμαι φιλόλογος. Δεν το απέκρυψα. Λοιπόν, έχω διαβάσει και το «Μαντήλι με τα τριαντάφυλλα», που είναι ένα βιβλίο για τη μετασχετική καταστροφή και απευθύνεται σε μικρότερα παιδιά. Το «Βραχοπόλεμο», που είναι το μικρό ξαδερφάκι των ξυπόλυτων ηρώων. Ακούω. Είναι για μικρότερους και αφορά πάλι ένα πραγματικό γεγονός του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής και της αντίστασης. Και διάφορα άλλα μικρά. Το «Θέλω να σας πω την αλήθεια» με τον Εμιγκλέ και τη Δάφνη. Το «Κύριε Χρόνος, έχω πολλά παράπονα». Δηλαδή κάθε σχολείο και κάθε τάξη επιλέγει αυτό που της αρέσει και που προτιμούν και οι δάσκαλοι να δουλέψουν με τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. Οπότε, κάπως έτσι. Πλουραλισμός. Έχετε γράψει και ιντερνετικά βιβλία. Ποια είναι τα ιντερνετικά βιβλία? Σε e-book εννοεί. Εκδίδονται και σε e-book. Δηλαδή, εμείς γράφουμε το βιβλίο, αναλαμβάνει ο εκδότης και το... επιλέγει αν θα τα βγάλει. Τα βγάζει πάντα hard copy και επιλέγει αν θα τα βγάλει και e-book. Κατερίνα, έτσι δεν πάει. Η Κατερίνα ποια είναι? Η Κρίση. Λοιπόν, ναι, έτσι γίνεται. Κάποια βιβλία, μάλλον όλα τώρα πια νομίζω ότι βγαίνουν και σε e-book. Ναι. Νομίζω όλα βγαίνουν και σε e-book. Και σε audiobooks βγαίνουν. Όχι όλα. Ναι. Έχει ξεκινήσει να γίνεται και αυτό.
Και αυτό είναι ωραίο. Ωραίο είναι. Μοιάζει με το ραδιόφωνο. Μοιάζει με το ραδιόφωνο πάρα πολύ και μπορεί να βοηθήσει και εμένα σαν άτομο που εμένα μου είναι λίγο δύσκολο να κάθομαι σε ένα σημείο όλη την ώρα. Θα σου στείλω τους ξυπόλοιτους μαγνητοφωνημένους. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Audiobook. Από σένα ανάγνωση. Ναι. Θα ήθελα πολύ έχει, να διαβάσω. Έχει πολύ ραδιοφωνική φωνή. Ναι, το πιστεύω. Έχει έτσι ένα γλυκό και απαλό τόνο και καθησυχαστικό ταυτόχρονα, να τολμήσω να πω. Τι ωραία. Ευχαριστώ. Και πρέπει να καταφέρω να διορθώσω το προηγούμενο λάθος. Ωραία. Θυμάστε μήπως σε ποια σχολή έχετε παρουσιάσει τα βιβλία σας? Στον πύργο. Στην Ηλία. Ναι, γενικά στην Ηλία. Εγώ θυμάμαι το πρώτο και το δεύτερο γυμνάσιο πύργου. Και στο τέταρτο παλιά τους ξυπόλοιτους ήρωες. Και νομίζω έχει εμπεδωθεί πλέον. Δηλαδή το έχουμε επαναλάβει τόσες φορές που όλοι όσοι μας ακούν. Θα μετρήσουμε σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή πόσες φορές έχουμε πει τη λέξη ξυπόλοιτη ήρωες. Ναι, ακριβώς. Τη φράση. Και στην Αμαλιάδα σε δύο δημοτικά σχολεία, αλλά δεν θυμάμαι σε ποια πήγα σήμερα. Στο πρώτο εμείς. Οπότε στο πρώτο και στο δεύτερο πάλι. Εμείς το πρώτο έρχεται πάλι. Εκείνο που βρίσκεται στις παρυφές της πόλης, δίπλα στο σιδηροδρομικό, δίπλα στις ράγες του τρένου. Το τέταρτο. Μπορεί. Ναι, ναι. Το τέταρτο. Αυτό. Ωραία. Α, επίσης, για την κυρία Μουσιάρη, μια ερώτηση. Προτιμάτε να γράφετε βιβλία για παιδιά ή για ενήλικες περισσότερο? Για όλους. Πώς έλεγες ότι τη ρεδιαφύλου, για μικρούς, μεσαίους και μεγάλους. Δεν ξέρω. Όλα τα αγαπάω. Όλα μου αρέσουν. Δηλαδή όλες οι φόρμες. Και επειδή έχω γράψει πολλά, νομίζω ότι κάθε φόρμα έχει και το γούστο της. Δηλαδή το να γράψει 250 λέξεις και να μπορείς να πεις κάτι. Να μιλήσει για ένα επεισόδιο, για μια κορύφωση σε ένα γεγονός σε 250 λέξεις, 400, 800, έχει το ενδιαφέρον του. Έτσι, είναι μια... Είναι και δύσκολη συμπίκνωση καμιά φορά. Πάρα πολύ. Ειδικά εγώ, ας πούμε, αν προσπαθούσα να κάνω κάτι τέτοιο που μου αρέσει πάρα πολύ να πλατιάζω και να λέω διάφορα και ό,τι μου κατεβαίνει στο κεφάλι, δεν ξέρω, εγώ πάντα είχα θέμα με τις περιλήψεις. Δεν ήμουν απερεκτικός, ήθελα να τα πω όλα και να γράψω 10.000 σελίδες για κάτι που μπορεί να έπαιρνε 5 σειρές. Ναι. Είναι ωραίο να βρίσκεις τον τρόπο να πεις αυτό που θέλεις σε έναν ορισμένο αριθμό λέξεων. Ναι, είναι ναι. Και είναι πολύ καλή ιδιότητα αυτό να την έχει κάποιος. Ναι, ίσως. Ίσως. Ναι. Έχετε άλλες ερωτήσεις, κορίτσια? Εμένα με κάλυψαν. Δεν ξέρω, το Φεύρο. Και εγώ δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Έχω εγώ μία ερώτηση. Μία έτσι που μου ήρθε. Έχω παρατηρήσει γενικά, όχι μόνο στα βιβλία, παντού στην τέχνη, όπου χρειάζεται να μπει ένας τίτλος. Και το έχω δει και λίγο στον εαυτό μου όταν χρειαζόταν να βάλω τίτλους σε διάφορα πράγματα που έκανα στη ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο να βάλεις ένα τίτλο. Και έχω εντυπωσιαστεί από πολλούς τίτλους που έχω διαβάσει στη ζωή μου, είτε είναι τραγούδια, είτε είναι σε βιβλία, είτε είναι σε ταινίες. Θέλω να μου πείτε λίγο έτσι έναν τρόπο να το διαχειριστεί κάποιος και να βρει πιο εύκολα έναν ευρηματικό και στοχευμένο τίτλο να βάλει στη δημιουργία του. Να κάνω follow-up στην ερώτηση. Ναι. Αλεξάνδρα, για να... Ποιο είναι ο αγαπημένο σου τίτλο σε βιβλίο που έχει βάλει? Και αυτό θα το ρώταγα. Α, sorry. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Επειδή έβαλε. Ναι, sorry. Όχι, καλύτερα ακόμα. Δεν από δικά σου. Ναι, από δικά σου. Ναι. Δεν ξέρω. Ξέρω ένα τίτλο που άλλαξα επειδή ήταν το πρώτο μου βιβλίο και. Είχα ένα τίτλο στο μυαλό μου εξ αρχής, δηλαδή δεν είχα γράψει το βιβλίο αλλά είχα τον τίτλο και θεωρούσα ότι αυτός ο τίτλος εκφράζει ακριβώς αυτό που θέλω να πω. Ο τίτλος ήταν «Αρχείο εκκρεμωτήτων» και όντως αυτό το μυθιστόρημα περιλάμβανε πρόσωπα που όλα είχαν μια προσωπική ιστορία σε εκκρεμότητα και ο εκδοτικός οίκος μου είχε πει ότι αυτός ο τίτλος δεν είναι εμπορικός. Δηλαδή δεν απευθύνεται σαν ένα ευρύ κοινό. Δεν έχει ελπίδες, ας πούμε, να διεγείρει το ενδιαφέρον έτσι ώστε να αγοραστεί το βιβλίο. Άλλαξα τον τίτλο. Αλλά αυτή η αλλαγή
Πώς έγινε? Μου έχει μείνει. Είχε γίνει Οδός Αθών, Θάλαμος 17. Εμένα μου άρεσε περισσότερο το πρώτο. Μα το δεύτερο βγήκε βεβαιασμένα. Αγωνιζόμουν να βρω ένα τίτλο. Και ήταν το Οδός Αβύσσου αριθμός 0 του Λουντέμι, που έμοιαζε. Δεν το έκανα επίτηδες. Έτσι το σκέφτηκα. Αλλά ποτέ αυτός ο τίτλος δεν μπόρεσε να αντικαταστήσει μέσα μου το αρχείο κρεμοτήτων. Ποτέ. Κατά τα άλλα, σε όλα τα υπόλοιπα βιβλία, έβαζα τίτλους που ήθελα και τίτλους που νομίζω ότι εκφράζουν το περιεχόμενο. Θα σου πω ένα τρόπο που τον κάνω με τους μαθητές μου στο περιοδικό που βγάζουμε. Όταν συλλογικά επινοούμε τίτλους για τα κείμενα. Συνήθως οι καλύτεροι τίτλοι βγαίνουν μέσα από το κείμενο. Είναι ένα ονοματικό σύνολο, δηλαδή ουσιαστικό επίθετο ή μια μικρή φράση. Ή κάποια λεπτομέρεια. Μέσα από το κείμενο. Δηλαδή μια εκφορά του λόγου του κειμενογράφου, η οποία με έναν τρόπο αποτελεί σφραγίδα για αυτό που λέει μέσα στο κείμενο. Αυτό είναι ένας τρόπος καλός για να βρεις ένα πετυχημένο τίτλο. Καμιά φορά εμένα μου αρέσουν και πολύ αόριστοι τίτλοι. Ναι. Θεωρώ ότι άμα διαβάσεις ένα πολύ αόριστο τίτλο, είναι σαν να μπαίνεις τυφλός σε κάτι. Αλλά ζητώντας το φως. Ναι, και σου έρχονται όλα μαζί και ίσως μετά να σκέφτεσαι πώς μπορεί να βγει και αυτός ο τίτλος. Μένα μου αρέσει γενικά μετά από ταινίες, βιβλία, οτιδήποτε, να κάθομαι και να σκέφτομαι τι δεν είδα, τι δεν παρατήρησα, τι δεν έπιασε το μάτι μου με την πρώτη. Ναι. Το ξαναδώ άλλη μία. Ναι. Μια σκηνή, ας πούμε, από ταινία που μου έκανε εντύπωση και να δεις. Αυτό το έλεγα και χθες πάλι, το λιθαράκι που έχει βάλει ο καλλιτέχνης. Ναι. Το οποίο δεν είναι, είναι κρυμμένο. Ναι. Αυτό μου αρέσει να το ανακαλύπτω. Ναι. Μου αρέσει και η παλαιοντολογία που κάνω και στη σχολή, μάλλον γι' αυτό. Ανακαλύπτει σε μεγάλα βάθη με την παλαιοντολογία. Ναι, σκάβουμε πολύ. Ναι, ναι, ωραίο. Τίτλος. Για μένα. Ναι, πώς επιλέγω. Ναι. Πολύ κοντά σε αυτό που είπε. Και αγαπημένος επίσης. Ο επόμενος τίτλος είναι το Πορτοκαλάδα Μαθαργικό. Αυτό εννοούσα. Αόριστος τίτλος. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Το οποίο άμα μπει στο βιβλίο καταλαβαίνεις. Εντάξει. Τι συμβαίνει. Και ήταν μια ιστορία με ένα θείο και έναν ανιψιό που μπλέκονται σε μια περιπέτεια. Οι πρώτες μου σκέψεις ήταν να έχει μέσα τη λέξη περιπέτεια. Περιπέτεια στο χωριό, περιπέτεια με το θείο, ο θείος κανιψιός, κάτι τέτοιο. Αλλά μετά μου κάνει ότι αυτά λίγο πολύ έχουν υποθεί. Και επειδή συνέχεια επαναλαμβανόταν αυτή η φράση, πορτοκαλάδι μαθαρακικό, που ήταν ένας κώδικας επικοινωνίας μεταξύ θείου και ανιψιού, δηλαδή ήταν ένα σύνθημα. Το είχα τίτλο κεφαλαίου και μετά τον έβαλα τίτλο βιβλίου και νομίζω ότι πέτυχε. Αγαπημένος μου τίτλος. Και εγώ επιλέγω λεπτομέρειες ή φράσεις, αλλά πολλές φορές είναι και τόνο, ο ήρωας του βιβλίου. Δηλαδή έχω τίτλο Νάνση, τίτλο Το κόριτσι με το ξύλινο σπαθί, τίτλο Ο Τρίφωνας από την Τρακολανδία. Δηλαδή πολύ συχνά βάζω το για τίτλο την περιγραφή του ήρωα. Να ρωτήσω και εύκολο. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Δεν θα ρωτήσω και κάτι ακόμα. Υπάρχει σινιάλο από ψηλά. Υπήρχε το νόημα, δεν το είδα. Έχω και πρόβλημα με τα μάτια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σπύρο και κυρία Αλεξάνδρα. Για τη φιλοξενία. Αγαπάμε το φεστιβάλ και το στηρίζουμε με κάθε τρόπο. Και εμείς το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε. Ναι. Και εγώ για λίγες εμφανίσεις είμαι μόνο. Βέβαια. Θα λείψω σε όλους, το ξέρω. Συνεχίζουμε σε λίγο. Ευχαριστούμε.